Έλεγα κύριε Κουτσαφτάκη, καλή σας ημέρα από τον 1984, ότι εσείς ως Ομοσπονδία Γονέων, ως Ενώσεις Γονέων, κάνατε και μία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ζητώντας να μάθετε περισσότερα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση των κτηρίων όπου τα παιδιά σας φοιτούν, διότι πραγματικά έχει κορυφωθεί η αγωνία για την ασφάλειά τους. Ποια ήταν η απάντηση που πήρατε? Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Και μιας που αναφερθήκατε στο 1825, να σας πούμε ότι έχουμε και σχολεία από τότε. Δεν έχουμε μόνο μνήμες. Ναι, σωστά. Η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα βιβλία, γράφεται και στα κτίρια. Σωστά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχοντας αυτή την κατάσταση την κτηριακή τόσο στο Δήμο Ηρακλείου αλλά συνολικά και στο νησί μας, ξεκινάμε από την εύλογη αγωνία όλων, ποια θα είναι η συμπεριφορά των κτηρίων έπειτα από αυτόν τον μεγάλο σεισμό και ποιο θα είναι και το μέλλον των παιδιών μας, αν θέλετε, στην παιδεία. Γιατί διαπιστώνουμε ότι ακόμα και στα σχολεία που αρχικά φαινόταν ότι το πρόβλημα δεν είναι αρκετά μεγάλο, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο κάνανε ελέγχου στο προηγούμενο διάστημα, που χρειάστηκαν και 9 ολόκληρες μέρες για να μας απαντήσουν ότι τα σχολεία μπορούν να πάνε τα παιδιά. Με το που τελειώσαν αυτοί οι πρώτοι έλεγχοι, η ενημέρωση που έχουμε τώρα είναι ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό να φτιαχτούν οι ζημιές που αρχικά φαινόταν απλές και επιφανειακές. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι καταρχήν εμείς πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας όταν πηγαίνουν σχολείο πηγαίνουν σε ένα ασφαλές κτίριο. Ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μιλάω για τις ζημιές, τι θέλετε να πείτε και τι σας είπανε. Δηλαδή, σας είπανε ότι είδατε ότι υπάρχει μία ρογμή, είδαν οι μηχανικοί ότι υπήρχε μία ρογμή, αλλά τελικά δεν είναι μία ρογμή. Το φέρνω ως απλοϊκό παράδειγμα. Αλλά είναι μεγαλύτερη. Εμείς δεν είμαστε οι επιστήμονες ή οι ειδικοί, οι μηχανικοί, οι οποίοι θα πάνε να κάνουμε εμείς την εξέταση του κτηρίου για να κρίνουμε αν είναι ασφαλές ή όχι. Βλέπουμε όμως ότι τα σχολεία του Ηρακλείου, ακριβώς επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν συντηρηθεί, δεν έχουν φτιαχτεί, είναι πολύ παλιά, έχουμε σχολεία πάνω από 100 ετών στην πόλη μας, διαπιστώνουμε άμεσα αυτή τη στιγμή ότι ποια ανάγκη τα παιδιά μας να πάνε σε ασφαλή κτίρια, τα οποία δεν τα διαθέτουμε όμως. Και βλέπουμε ότι οι επεμβάσεις οι οποίες θα πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή τα κτίρια τα υπάρχοντα, κάποιες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και κάποιες άλλες δεν ξέρουμε καν αν θα είναι διαθέσιμα τα κτίρια μας μέσα στο έτος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε πάει και τα προηγούμενα χρόνια και πήγαμε και τώρα μετά τον σεισμό τόσο στην Αντιδήμαρχο και στην Πρωτοβάθμια, θα πάμε και στη Δευτεροβάθμια, γιατί δεν ζητάμε πλέον, απαιτούμε τα παιδιά μας να μπαίνουν σε σχολεία ασφαλή. Βλέπουμε ότι για αυτούς η μόνη λύση είναι τα κοντέινερ όταν δεν έχουν κτίριο και όταν δεν μπορεί να γίνει μάθημα είναι το WebEx. Έχουν βρει λοιπόν μία λύση διαπάσα νόσων και δεν θα τη συνεχίσω αυτή την έκφραση, γιατί δυστυχώς μας προσβάλλει και ως ανθρώπους στον 21ο αιώνα να βλέπουμε ότι προσπαθούν τόσο μπακαλίστικα και τόσο ευθυνόφοβα όλοι να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Έχουμε σχολεία αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο που οι γονείς δεν ξέρουμε ποια μέρα θα ανοίξουν. Πριν από λίγο τουλάχιστον έδωσα αυτό τον κατάλογο έτσι όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου για το ποια παραμένουν και σήμερα κλειστά. Ναι, αλλά δεν μας λένε πότε θα τα ανοίξουν τα κλειστά. Εμείς κάνουμε απλά ερωτήματα. Δεν τους ζητάμε να έρθουν να αλλάξουν την πόλη σε μια νύχτα. Αλλά όταν ένα κτίσμα κρίνουμε ότι είναι κλειστό, μέχρι πότε θα είναι κλειστό, γιατί είναι κλειστό, τι ενέργειες θα κάνουμε για να ανοίξουν και από ποιον είναι. Είναι πολύ απλά τα ερωτήματα που τους θέτουμε. Ναι. Αλλά λέτε δεν έχετε πάρει εκείνη την απάντηση για να γνωρίζετε ότι τα παιδιά σας θα μπουν με ασφάλεια σε κάποιο κτίριο που αυτή την ώρα παρουσιάζει κάποια προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει σε όλα τα κτίρια, γιατί δεν είναι μόνο αυτά φαντάζομαι βάσει της κοινής λογικής όπου έχει παρουσιαστεί κάποιο μικρό πρόβλημα, αλλά πρέπει το σύνολο των σχολείων να ξέρετε σε τι κατάσταση βρίσκεται των κτιρίων. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να γίνει αντισεισμική μελέτη για όλα τα σχολεία του Ηρακλείου. Θα έπρεπε να γίνει για όλα τα κτίρια. Εμείς φωνάζουμε λίγο παραπάνω για τα σχολεία. Διαπιστώνουμε ότι ενώ τόσα χρόνια το λέμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα και η διαδικασία νομιμοποίησης των κτιρίων έγινε με διαδικασίες fast track, δηλαδή χωρίς να ελέγχουμε ένα-ένα το σχολείο κάτω από ποιες συνθήκες χτίστηκε, αν τηρηθήκαν όλοι οι νόμοι και όλοι οι παράμετροι που θα έπρεπε να τηρηθούν για να φτιαχτεί ένα σχολείο. Γίνανε όλα σε μια νύχτα. Και αυτή τη στιγμή, ακόμα και για τα σχολεία που είναι ανοιχτά, χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, εμείς ζητάμε και το ζητάμε εντόνως να πάνε οι ειδικοί να κάνουν μελέτη στο σχολείο. Αν δεν μπορούν να τα κάνουν όλα σε μια νύχτα, τους δίνουμε και ένα περιθώριο να τα πάνε βάσει των γνώσεων που έχουν αυτοί από το παρελθόν των κτηρίων.
ώστε να διασφαλίσουμε ότι σε έναν επόμενο σεισμό, αν έχει επίκεντρο το Ηράκλειο, δεν θα κλαίμε. Είστε στη λογική μέσα, τα λέω, της πεθεράς για να τα ακούει νύφη, γιατί η πρωτοβάθμια μπορεί να έχει να κάνει αυτή την ώρα με το αν υπάρχουν οι δάσκαλοι, αν υπάρχουν οι καθηγητάδες, πώς θα γίνουν τα μαθήματα διαζώσης, αν γίνουν, αν θα γίνουν μέσω WebEx, ενώ την ευθύνη σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των κτηρίων, την έχει άλλο υπουργείο, την έχει άλλη υπηρεσία, την έχει ο Δήμος εν κατακλείδη. Καταρχήν, εμείς πρώτα πήγαμε στο Δήμο και μετά στην πρωτοβάθμια. Άρα την πεθερά την έχουμε. Απλά θέλετε να είναι διπλό το μήνυμα, θέλετε να πείτε, προς τα αρμόδια υπουργεία. Για εμάς ως γονείς και ως πολίτες οι οποίοι φορολογούμαστε, εμείς φορολογούμαστε μία και από έναν. Το πώς αυτοί κατανέμουν τις ευθύνες και τα χρήματα είναι δικό τους διαδικαστικό. Mm-hmm. Για εμάς την ευθύνη της παιδείας των παιδιών μας την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Αν τώρα την διαχείριση του κτηρίου την έχουν μεταβιβάσει στο Δήμο, αυτή είναι μία αρμοδιότητα που θα τα λήξουν μόνοι τους. Δεν είμαστε εμείς που θα τρέχουμε από καρέκλα σε καρέκλα και από γραφείο σε γραφείο. Σωστά. Εμείς ως φορολογούμενοι έχουμε υποχρεώσεις και ως γονείς έχουμε δικαιώματα και έχουμε και την ευθύνη τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ασφαλή σχολεία που θα έχει εκπαιδευτικούς και θα επιτελείται το μορφωτικό μάθημα που πρέπει να γίνεται. Αν η καθαρίστρια είναι ευθύνη του Δήμου και ο δάσκαλος είναι ευθύνη του Υπουργείου, τεχνία έντος έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορείς να χτυπάς μόνο μία πόρτα. Mm-hmm. Γιατί δεν θα ξεχάσουμε ότι τα σχολεία του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή έχουν μίνιμουμ 25 μαθητές ανά τάξη. Και καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει και για το σεισμό. Το να πρέπει να βγάλεις 25 παιδιά από ένα πολύ μικρό δωμάτιο, να πρέπει να περάσουν 400 μαθητές από μια μικρή σκάλα η οποία έχει σχεδιαστεί για να κατεβαίνουν 100-150 μαθητές. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε φορτώσει τα σχολεία. Λοιπόν, έχει επομιστεί την ευθύνη σήμερα, ειλικρινά, λίγο μας αφορά. Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος θα έρθει να δώσει τη λύση. Μάλιστα. Και αν δεν μπορούν να δώσουν τη λύση αυτοί, θα τους τη δώσουμε εμείς με πολύ πιο έντονο τρόπο.